Θα ήθελα μια κοινή άποψη και από του δύο για το τι ενδεχομένω πρέπει να περιμένουμε εντό των επόμενων, τη επόμενη μία, μία, μισή, δύο ώρων σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Κύριε Σταλακόπουλε. εντάξει, εγώ όπω ξέρετε, <laughs> από την πρώτη φορά έλεγα ότι θα επικρατήσει ο Ερντογάν. Αν δεν κέρδιζε τον πρώτο γύρο, θα πήγαινε πρώτο για το δεύτερο γύρο. Ε, τώρα, αναμένω αναμένουμε την επικράτηση. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι θα ανατραπεί αυτό. Ε, Γενικώ η αντιπολίτευση στο μεσοδιάστημα αυτών των 15 ημερών, από ό,τι διαπίστωσα, ε, δεν είχε καλό ηθικό. Ε, υπήρχε ένα πνεύμα ητοπάθεια και γινόταν και λάθο δηλώσει από στελέχη τουλάχιστον mm. όπω εμφανίζονται τη αντιπολίτευσης. Ακούστηκε και μέχρι μια, θα το πω έτσι, να συγχωρήσω, μια ανοησία. Ε, Μήπω να παραιτηθεί ο Κελτσάρογλου, να, <laughs> και να αναβληθούν οι εκλογέ, γιατί δεν θα μπορούσε να εκλεγεί μόνο του ο Ερντογάν, σύμφωνα του και να επανέλθουν σε τρει μήνε με έναν άλλον αρχηγό μα και κερδίσουν. Είναι, τώρα, αυτά... είναι, αυτό, που λέμε ο πνιγμένο όταν τα για Ναι, τώρα το γάρ πολύ τη για να παραφροσύνει. Επομένω, τώρα αναμένουμε μια νίκη Ερντογάν. Βλέπω αυτά τα, τα, δημοσκοπικά που βγαίνουν. Πιθανολογώ ότι δεν θα πάει πάνω από. 50%. 55. Δεν νομίζω να πάει πάνω από 55, ε, άμα πάει εντάξει θα, δεν θα πρέπει να μα ξαφνιάσει έτσι αλλά εκεί υπολογίζω περίπου το πολύ μέχρι 55.